Με τσαμπούνα, με λίγα. Τι άλλο να θες από αυτή τη ζωή? Μόνο να μην έχεις φόρους. Αυτό. Να έχεις την άνεση αυτή με τους φίλους σου, να βρίσκεις και τους ανθρώπους που αγαπάς. Ότι θα πρέπει και η δασική υπηρεσία, αλλά και η περιφέρεια να το δείξει ζεστά, να γίνει πιο βαθύ η διαδρομή, πιο βαθύ η διαδρομή, να χρειάζεται ένα φύλακα μόνιμα εκεί πέρα. Και βέβαια νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τον τοπικό για τουρισμό να δημιουργήσει μια επιχείρηση όσον αφορά τη διάσκεψη του παραγγιού, να δείχνει στον κόσμο στου τουρίστε τι ομορφιέ. Από τα μάθαμε και τι τουρίστε διασχίζουν το συγκεκριμένο παράγγι και πάνε στο δάσο του Ζαρού. Λοιπόν, η Άσουνα. Όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά, βλέποντας το πιτσιρικά να παίζει τον ασκό, την τζαμπούνα, μου είναι στο μυαλό κατευθείαν αυτή η σύνδεση που λέμε της σύγχρονης πραγματικότητας με την λαογραφία, τη ζωντανή, την αρχαία. Δηλαδή, και πες μου εσύ αν αυτό ισχύει για την Κρήτη, γιατί σε εμάς στην Ήπειρο αυτό ισχύει, ο ασκός κατασκευαζόταν από έντερο τράγου, από στομάχι και έντερο τράγου, που είναι ανθεκτικό, και περίπου χωρούσε 75 λίτρα αέρα ή αν θέλετε νερού ή κρασιού. Για πες μου, πώς ξέρεις εσύ για τον ασκό τον κρητικό? Για το συγκεκριμένο έμαθα ότι η οικογένεια κατασκευάστηκε στο Ζαρό και ο ασκός ήρθε από την Κάρπαθο. Είναι από Καθήκη. Διότι στην Κάρπαθο κάνουν τους καλύτερους ασκούς. Βέβαια. Έχουν μεγάλη μουσική παράδοση στην Κάρπαθο και στην Κάσο. Γεια σου να, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά τη χρονιά, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, με υγεία πάνω απ' όλα, θα σε βλέπουμε πολύ συχνά και φέτος, έτσι. Καλή χρονιά και σε εσάς και νομίζω ότι έχουμε πολλά να δείξουμε. Βέβαια. Ωραία.